Ορισμένα γεγονότα τα οποία με επεξεργασία λογική δεν μπορούν να είναι έτσι. Ο κ. Χατηγονούλας ως βασική υπερασπιστική γραμμή του έχει ότι ήταν ένα απρόοπτο έγκλημα, δεν ήταν προμελετημένο, ότι ήταν ένα έγκλημα το οποίο δεν ήθελε να το κάνει, ότι υπήρξε μια συμπλοκή και ότι εξαιτίας αυτής της συμπλοκής ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του και μετά αυτός επέλεξε την επιλογή του να τον θάψει μαζί με το αυτοκίνητό του. Όμως η ιατροδικαστική έκθεση δίδει βρήματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επαληθεύουν την απολογία του κατηγορουμένου. Τα ευρήματα τερτοδικαστικά, δηλαδή τα πολλαπλά κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματος, τα οποία προϋποθέτουν μια άσκηση ακραίας βίας και όχι μόνο σωματικής βίας και όχι μόνο από έναν άνθρωπο για μένα προσωπικά και από τους τεχνικούς συμβούλους τους οποίους συζήτησα, μου δίνουν τη δυνατότητα να μιλήσω και να πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθουμε στον κύριο κατηγορούμενο και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια αναπαράσταση για να εξηγήσει πώς όλα αυτά τα χτυπήματα έγιναν, πώς είναι δυνατόν το θύμα το οποίο ήταν ένα θηρίο, όπως μου είπαν οι συγγενείς του, γιατί εγώ δεν το γνώριζα προηγουμένως, δεν αντέδρασε σε μια συμπλοκή ώστε το δράστης να έχει έστω και ένα πλωμόλοπα. Κάτι που είναι αδιανόητο. Δεν θα κάθεται σαν σάκος του μπόξ αυτός ο άνθρωπος που είχε μάθει να ζει πολύ σκληρά σε μια κτηνοτροφική μονάδα να τον εκτελέσει με αυτόν τον τρόπο που τον εκτέλεσε το δράστης. Επίσης, υπάρχει αναπάντητο ερώτημα στο πώς είναι δυνατόν σε εργάσιμη ώρα, γιατί όπως έχει περιγράψει ο δράστης και έτσι φαίνεται από τους συγγενείς ότι ο χρόνος του εγκλήματος ήταν χρόνος εργασίμου, παραγωγική ώρα. Πώς είναι δυνατόν εκεί να μην υπάρχει ένας αυτόπτης μάρτυρας? Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν εργαζόμενοι στον χώρο της εργασίας του δράστου? Πώς είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά? Και κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Άρα η αναπαράσταση θα φωτίσει όλα αυτά τα σημεία, κύριε Κούγια. Είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσουμε την ανάκριση με αυτό το αίτημα. Προβλέπεται δικονομικά. Έχετε δει ότι το έχω ζητήσει και στην υπόθεση του Παλούδη και που πραγματικά δυστυχώς δεν ικανοποιήθηκε. Και σήμερα λάβαμε και μια κλίση ότι θα κλείσει ο φάκελος τις επόμενες μέρες. Απλώς να υπογράψουμε το πέρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα φτάσουμε σε ένα δικαστήριο και θα υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Η άποψη δική μου και η άποψη οικογένειας είναι ότι είναι αδύνατον αυτό το έγκλημα να έγινε μόνο από το δράστη. Επίσης είναι αδύνατον το έγκλημα αυτό να είναι ένα έγκλημα περιστασιακό πάνω σε μια συμπλοκή. Η υπεποίθηση της οικογένειας και δική μου είναι ότι το έγκλημα αυτό προμελετήθηκε και μάλιστα προμελετήθηκε σε όλες τις μορφές. Και επίσης εκείνο που θέλω να διακηρύξω είναι ότι με τα νέα στοιχεία τα οποία έχει η οικογένεια και ήδη ο γιος τα κατέθεσε στην κυρία ανακριτή, το χρέος του δράστου δεν ήταν μόνο τα λίγα χιλιάδες ευρώ τα οποία ισχυρίστηκε. Είναι βέβαιο ότι ήταν πέραν των 200.000 ευρώ. Γιατί τα ζώα τα οποία εσφάγησαν και τα οποία παραδόθηκαν στον δράστη να τα εμπορευτεί γιατί είναι έμπορος κρεάτων είναι πολύ μεγάλης αξίας και άλλα αυτό το μικρό ποσό το οποίο ισχυρίστηκε ο δράστης δεν είναι αληθές. Άρα προκύπτει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα και κάποιες διαρκείς συναλλαγές μεταξύ δράστη και θύματος. Οι οποίες συναλλαγές προκύπτουν από έγγραφα στοιχεία τα οποία είχε το θύμα και πιθανώς να έχει και ο δράστης, και τα οποία ήταν μια διακίνηση χρημάτων εκτός τιμολογίων. Πόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι αυτό το ποσό? Είναι μεγαλύτερο, είναι 200.000 και πλέον ευρώ, αποδειγμένα. Πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Πιστεύετε, κύριε Κούγια, ότι σε αυτή την αναπαράσταση του εγκλήματος και κάτω από τις δικές σας ερωτήσεις και με τις δικές σας παρουσία θα σπάσει ο δράστης για να πει την πλήρη αλήθεια και το τι έχει γίνει, δηλαδή υπό την πίεση ανακριτή και συνηγόρων? Όταν απολογείται κάποιος την κυρία ανακρίτρια, απολογείται μόνος του με τους δικηγόρους του. Η πολιτική αγωγή δεν έχει καμία δουλειά. Συνήθως δεν είναι και ο εισαγγελέας εκεί. Σε υποθέσεις σαν αυτή που δικάζουμε εδώ, παρίσταται και ο εισαγγελέας, αν το θέλει ο εισαγγελέας. Αλλά συνήθως δεν είναι, για να υποβάλει και αυτός ερωτήσεις. Μιλάμε για την προανακριτική και την ανακριτική διαδικασία. Είναι η εξαίρεση. Εμείς έχουμε απεριόριστη εκτίμηση στην κυρία Πρόεδρο, επειδή εξάγει την ανάκριση. Ο λόγος υπάρξεως πολιτικής αγωγής είναι να βοηθήσουμε και εγώ προσωπικά και λόγω της εμπειρίας μου. Να βοηθήσουμε το έργο της ανακρίσεως τώρα και αργότερα το έργο της δικαιοσύνης, όπως κάνουμε σε όλα τα δικαστήρια. Δεν έχει άλλο λόγο υπάρξεως πολιτική αγωγή. Η άποψή μου είναι ότι κυρίως με τις ερωτήσεις της κυρίας ανακριτού, με τις ενοκτήσεις του κυρίου εισαγγελέα που θα παρίσταται, αλλά και με την παρουσία των δικηγόρων υπερασπίσεως, αλλά και τη δική μας πια παρουσία, και αν μας επιτραπεί ή αν εμείς δούμε ότι πρέπει να κάνουμε μια ερώτηση, θα δώσουμε αυτή τη βοήθεια.